Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις και των Δημοτικών Συμβούλων αλλά και των φορέων απόψε, αλλά και όσων πήραν το λόγο. Θέλω να πω ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ και μάθαμε όλοι μας πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε. Γίναμε πιο σοφοί. Δεν θέλω να απαντήσω σε δημοτικούς συμβούλους που αναφέρθηκαν στο όνομά μου, γιατί πιστεύω ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα λύνεται όχι με αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά να ενωθούμε όλοι για να λυθεί αυτό το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε τις 2-3 τελευταίες μέρες. Είμαστε όλοι, και εγώ μαζί σας, από την ίδια πλευρά, αν και είμαι κυβερνητικός βουλευτής. Γιατί είμαι ένας από εσάς, ζω στη Λευκάδα, ζω μες στην κοινωνία, αφουγκράζομαι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όχι μόνο τώρα, αλλά και διαχρονικά, σε πολλά θέματα, και δεν μπορώ, από τη θέση που έχω, ούτε να μείνω απαθής, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι διεκδικητικός και προσπαθώ να δώσω λύσεις με όλες μου τις δυνάμεις. Αυτό θα πράξω και τώρα. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν θα μεταφερθούν. Έχουν και ο Γενικός Γραμματέας έχει ακούσει κάποια από αυτά, αλλά και η σύμβουλή του. Και κύριε Δήμαρχε, όπως αναφέρθηκα στην επιστολή μου και ζήτησα από το Υπουργείο την επόμενη εβδομάδα να παραβρεθούμε όλοι στο Υπουργείο, εγώ, εσείς, από την περιφέρεια, φορείς, που καλό είναι να αποφασιστεί απόψε αυτό, κλείνοντας και εσείς με την τοποθέτησή σας, και να μεταφέρουμε, όχι να μεταφέρουμε μόνο, αλλά θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη και εκεί θα υπάρχουν όχι μόνο ο Υπουργός, αλλά θα υπάρχουν και οι συνεργάτες που είναι στο Υπουργείο για να μπορέσουν να μας δώσουν εκεί επί τόπου λύσεις. Συμφωνώ και το είπα στην πρωτολογία μου ότι πρέπει αυτή η απόφαση του Δασαρχείου να ανακληθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μπερδέψει όλη τη Λευκάδα. Υπάρχει μια σύγχυση αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο ξεκίνησε σήμερα. Ούτε οι δεσκοί χάρτες, ούτε το κτηματολόγιο είναι ένα θέμα διαχρονικό. Και ο καθένας από την πλευρά του, η κάθε κυβέρνηση από την πλευρά της, έβαλε το λιθαράκι της. Υπήρξε πρόοδος δασικούς χάρτες στη Λευκάδα. Εγώ θα πω υπήρξε πρόοδος. Μόνο ένας κακοπροαίρετος μπορεί να πει ότι δεν υπήρξε πρόοδος. Και νομίζω και οι νομικοί και οι τεχνικοί αλλά και όλοι οι πολίτες βλέπουν ότι πραγματικά κάναμε βήματα.
Βρεθήκαμε αυτή τη στιγμή σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θα προσπαθήσουμε είτε με νομοτεχνική ρύθμιση, είτε με πιέσεις από όλες τις πλευρές, και σας είπα και πάλι ότι είμαι μαζί σας και με γνωρίζετε πως μιλάω, αν υποκρίνομαι αυτή τη στιγμή ή αν αυτό που λέω το πιστεύω, θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις για να μπορέσει να λυθεί το θέμα αυτό. Και πιστέψε με ότι το πιστεύω ακράδαντα ότι θα δοθεί μια λύση, η οποία θα μας βγάλει από αυτό το μεγάλο αδιέξοδο. Γιατί πραγματικά είναι μεγάλο αδιέξοδο. Δεν τα γνωρίζουμε όλα. Εγώ δεν είμαι ούτε νομικός είμαι, ούτε μηχανικός είμαι. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Προσπαθώ όμως να βοηθήσω προς κάθε κατεύθυνση. Και θέλω να πω κάτι για το Υπουργείο. Δεν θέλω να καλύψω ούτε τον Γενικό Γραμματέα, ούτε τους συνεργάτες. Θέλω να πω όμως ότι εγώ χθες το βράδυ ενημερώθηκα ότι θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και την τελευταία στιγμή ενημέρωσα το Υπουργείο να παρευρίσκονται σε αυτή τη συνεδρία. Σήμερα το πρωί τους πήρα τηλέφωνο και επέμενα να παρευρεθούν και να αποφασίσουμε πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση. Αυτή τη βδομάδα θα κλείσω ραντεβού στο Υπουργείο, θα δούμε ποια μέρα μπορούμε, ποιοι φορείς και ποιοι από εσάς θα πάμε για να περάσουμε τα μηνύματα τα οποία πρέπει να περάσουμε στο Υπουργείο, αλλά και να βρούμε και τη λύση η οποία θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο.